Coach, η ομάδα σας για 38 λεπτά κυνηγούσε την ένωση. Στο τέλος είχατε σούτ για να ισοφαρίσετε το match. Πώς πήγε το παιχνίδι με τη δική σας οπτική, τι έγινε στο τέλος, καταφέρατε και επανήλθατε? Εντάξει, δεν είχαμε διάρκεια, την απαιτούμενη διάρκεια. Κάναμε σερή επιστροφή. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν πίσω στο σκορ. Εκεί που κάναμε ένα σερή να επιστρέψουμε, χάναμε τη συγκέντρωσή μας και δεχόμασταν ένα σερή εναντίον μας και ξανά άρχισε το παιχνίδι ξανά πάνω από τους 10 πόντους. Εντάξει, χρειαζόμαστε δουλειά, είμαστε νέα ομάδα. Η Ένωση εδώ έδειξε από τα φιλικά ότι είναι δυνατή ομάδα και έχει χάσει στον πόντο από τις πρώτες ομάδες. Είναι δύσκολος αντίπαλος και πιστεύω εδώ θα κυνηγήσει όλα τα παιχνίδια ανεξάρτητα με το τι έχει γίνει τα πρώτα τρία. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παραλιμνίου. Εμείς θα κοιτάξουμε τη συνέχεια, να διορθώσουμε τα λάθη μας, τα δικά μας τα λάθη και να βελτιωθούμε σαν ομάδα, να κυνηγήσουμε το επόμενο παιχνίδι, το μεθεπόμενο. Coach, είσαι πάρα πολύ εμπειρός, έχεις ζήσει πολλές στιγμές στο άθλημα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα δουλέψεις για να μπορείς να, έτσι η ομάδα σου να έχει αυτή τη διάρκεια, να μπορεί να είναι περισσότερο διεκδικητική σε όλο το παιχνίδι? Πού είναι αυτό που θα στοχεύσετε για να μπορέσει ο Απόλλωνας να ανέβει στη συνέχεια που αναφέρες? Όπως είπα και πριν, είμαστε μια νέα ομάδα. Οι Αμερικάνοι πρώτη φορά έφυγαν από την Αμερική 24 χρονών. Σίγουρα δεν είναι μόνο θέμα δουλειά στο γήπεδο. Στο γήπεδο δουλεύουμε. Νομίζω έχουμε δείξει ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και away παιχνίδια. Είναι περισσότερο διαχείριση και επιλογές, αμυντικά και επιθετικά. Όλοι οι παίχτες τρέχουν, είναι γρήγοροι. Πρέπει να τους χρησιμοποιήσεις ανάλογα με το τι μπορούν να κάνουν στην άμυνα και στην επίθεση για να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις.